Βλέπεις, βγάζω τα λόγια έτοιμος να τα πουλήσω. Εγώ ξέρω ότι ο χυμός που παρήγγειλες εδώ και 40 λεπτά τίποτα, δεν έχει έρθει. Είναι πόλεμος κανονικός. Θα νομίζουν οι φίλοι μας και οι φίλες ότι είμαστε μάναζε με το Μακρύ. Ο ναι, οποίος είναι σε κομματώδη οικονομική κατάσταση, τώρα ανεβαίνει. Ναι. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Συνέχεια μάλλον. Και οφείλουμε, ναι. Και οφείλουμε, οφείλουμε, οφείλουμε γενικώς. Ναι. Λοιπόν, Σταυρό. Η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι. Γελάνε και οι νεκροί. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το στοίχημα. Θα κρεμάσουμε τα στοιχηματικά από όπως έχει τρεις μέρες από θέμα επιλογών. Είναι επιλογή καθαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε τίποτα. Άκουρα τη. Εγώ χθε δεν θεωρώ ότι έχασα. Ναι, καλά, αυτά τα καλλιόγα ξεκίνησα. Τα κινέζικα. Ναι, φίλε. Δύο χάντικα, πέντε θα βγήκανε. Ναι. Τίποτα. Απλώ πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή η χημεία των παικτών. Να κάνουν προσταφαιρέσει. Ναι. Και εγώ είπα με αυτή τη λογική που λες εσύ, είπα over τη Manchester United βγήκε, έτσι, είπα την, όλα τα αγγλικά, όλα τα αγγλικά, goal, goal και over, goal, goal και over, over 3,5 την Tottenham βγήκε και αυτό, άμα ψάξουμε να βρούμε, φυσικά, μόλι με 5 μάτς θα βρίσκουμε 2 ή 3, ο σκοπός είναι να λέμε 2 και να βρίσκουμε 2,5 που λέει ο λόγος. Ναι, χθες μας πούλησε η Everton για μένα. Η Everton η οποία... Ναι. Φίλος, 14-2 corner. Φίλος μου μεγάλο επιχειρηματίας της πόλης, ναι. Για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρω το όνομά του. Είναι ο Τάδεξης Χαπάκης. Όχι, όχι. Δεν θα τον δώσω ούτε στιγνά ούτε Σοφάκι που είσαι, Σοφάκι. Αφού ήρθε λοιπόν η Σόφη, τον άλμεξε στο χυμό. Πάτησε την Everton. Πατήθηκε η Everton σε μεγάλα νούμερα. Και η Everton εκεί που βομβάρδιζε ένιωθε κατοχή κανονική η Newcastle, η οποία προηγήθηκε σε μία και μόνο επίθεση που έκανε. Μία επίθεση, ρε φίλε. Μία φορά πέρασαν τη σέντρα. Δηλαδή αυτή η Newcastle, αν δεν φοβούσε ασπρόμαυρα και δεν την είχαμε συμπάθεια, είναι για άλλες κατηγορίες. Και όμως αυτό το ποδόσφαιρο, σε αυτό το άθλημα που δεν κερδίζει ο καλύτερος, ενώ ισοφαρίσαμε νωρίς και μιλάω για Everton και λέω πληθυντικός. Μόλις μιλήσαμε. Γιατί και εμείς τον πατήσαμε, ναι, μόλις μιλήσαμε, ισοφαρίσαμε. Έμεινε από το 36, ακούνητο. Το άλλο το καλό το μάτς, ο Μουρίνιο έκανε 7 αλλαγές. Ήθελε να πάρει το μάτς, άρχισε κάτι για πάθος, έλεγε και ιδέα αυτά που δεν μου άρεσαν εμένα, είπαμε. Ναι. Και η Manchester United πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει. Δεν στοιχημάτισε. Δύο φορές οι άλλοι έχουν πληγεί. Ναι, ναι, κατάφερε να κερδίσει, φίλε. Δεν ήταν τόσο καλή η Arsenal, δηλαδή χθες. Μαλλιά έχει χάσει, μωρέ. Κανείς δεν ήταν καλός χθες, μόνο λάθη κάνανε. Αλλά άμα τα βάλουμε στην οικονομία του αγώνα, πιο πολλές φάσεις έχει η Arsenal. Έχει πιο πολλές. Ναι, εκείνη του Μπαμεγιάνγκ στο τέλος, φίλε, εντάξει, δηλαδή. Ο άλλος που έβαλε γκολ και δεν κατάλαβε ότι έβαλε γκολ ο Λακαζέτ. Άλλο και αυτό. Ε? Άλλο και αυτό. Τι είναι το ποδόσφαιρο, τι ωραία πράγματα. Τη βρήκε αυτός όμως ή ο Ρόχο. Αυτός, όχι. Το έβαλε ο Λακαζέτ, το παρατήρησε αφού ξέρεις ότι εμένα η κεντρική μου δουλειά είναι η σημασία στη λεπτομέρεια. Ναι. Σοφάκι. Εσένα η κεντρική σου δουλειά είναι. Α, βλέπω μια θλίψη. Έβαλε κλητήριο σήμερα, τι είχε. Σίδερο. Περάσετε από το κέντρο σήμερα για κανένα λόγο. Όπου και να είστε, καθίστε πολύ αναπαυτικά στο σπίτι σας, στον καναπέ σας, πατήστε εκεί τα κουμπάκια στην Goldbet, μην περάσετε από κέντρο, δεν υπάρχει λόγος. Για τον Γρηγορόπουλο έχω... έρχονται... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό το κάνω. Θα γίνει τώρα ένα μελέ, επεισόδιο είναι προγραμματισμένα σε 20 λεπτά από τώρα. Ήδη δρόμοι είναι κλειστοί, εγώ δηλαδή από Κορδελιό μας ο Τρικάλων είναι. Εγώ που θέλω να πάω ανατολικά σε κάποια φάση θα μπορέσω, πιστεύεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει από κέντρο. Από το Κορδελιό είναι, όλα τα ξέρουν αυτά. Α, με αυτό το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Δεν το κέντρο δεν νομίζω. Ωραία, όλα τα ξέρω. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Σοκράτης. Ένα μόνο ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Το είδαμε ο μικρογιώτα για σας. Χρόνια πολλά στον Νικόλα, στην Νικολέτα, είπαμε σήμερα. Α, ναι, πες. Και φυσικά που άλλο να πούμε χρόνια πολλά. Γιάννη Αντετοκούνμπο, σήμερα κλείνει τα 24 του. Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιάννη. Ο μόνος άνθρωπος από όσους ξέρουμε την τελευταία πενταετία που άλλαξε θεαματικά τη ζωή του προς το καλύτερο. Χαοτική η διαφορά του, έτσι. Από συντή και από βόλτες στην Ομόνια και με αίμα το καθημερινότητα να βγει το ψωμί ψωμάκι, εκατομμύρια δολάρια. Ρέουν στο λογαριασμό του αυτή τη στιγμή. Και έρχονται κι άλλα. Έρχονται κάθε μέρα και έρχονται κι άλλα. Δεν είναι ότι αυτά και τελειώσαμε. Υγεία να έχει ο άνθρωπος και να τα απολαύσει. Και χρόνια πολλά βέβαια και στον άνθρωπο που έβαλε τον μπάσκετ στο σπίτι μας. Στον Νίκο τον Βεζιρτζή. Πού το κατάλαβες, φίλε. Αυτό είναι πολύ καλή. Που γέμισε μπασκέτο στον τόπο. Τον Νίκο το Πουτούρη θα έλεγα εγώ. Το Πουτούρη δουλεύω σήμερα. Από το θέλει. Ναι, αλλά εντάξει. Τον Νίκο το Βεζιρτζή. Πες πέντε νίκους. Ποδοσφαιριστές εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Για να σε δω. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Ενώ θα κερδίζει καβάνο. Ποιο. Νίκος Καρέλης. Ένας. Νίκος. Δύσκολο με τον Νίκο. Δύσκολο με τον Νίκο.
Νίκος. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες, γι' αυτό μπλέκεσαι. Πες και Νικόλ. Αν έγινε κανένας κανένα γκέι στην διαδρομή. Σαν Νίκολας. Τσαόλι Νίκο. Ποιος άλλος Νίκος υπάρχει, δεν υπάρχει. Παλιούς έχω. Για πες παλιούς. Νίκο Ταμπίζα. Νίκο Μιχόπουλο. Νίκο Κολομπούρδα. Καλά πας. Νίκο. Μ' αρέσει που λες και από διαφορετικές ομάδες τώρα, έτσι βέβαια. Νίκο Κόβατς. Τι είπες? Προπονητής Μπάγερν. Εμένα τόσο. Εμένα βέβαια και στρελάθηκες και το περνάς και αχτύπητο. Τι. Συνέχισε άλλο. Πες και Νικολέτα. Νικολέτα Καρά. Αν έπαιζε ποδόσφαιρο θα ήταν. Θα ήταν center four. Χρόνια πολλά τέλος πάντων σε όλους αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Στη γιορτή του Πολιούχου. Του ναυτικού είναι. Του ναυτικού. Σήμερα είναι. Του πολεμικού ναυτικού, ε. Χρόνια πολλά και σαν λίγη μου Γιουχράκη λοιπόν που δεν ζει. Για ρίξει ναυτικό να χωρίζουν και τέτοια. Α, σκέφτηκε να ρίξει ναυτικό. Εντάξει, όλοι σήμερα είναι υπό την επίρρεια. Δεν υπάρχει σήμερα έντονη διάθεση. Βλέπω ότι η ομάδα είναι πεσμένη. Θα κινηθούμε. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε κάτι. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα να πούμε. Εκεί θα κινηθούμε. Μπορεί να μην έχουμε έτσι στο ποδόσφαιρο. Θα είναι η βάση τη Ευρωλίγκα. Εκεί θα κάνουμε τη διαφορά. Όταν έχουν γίνει τόσε ήττε, τώρα έρχονται οι νίκε. Σε ειρηνικών θα έρθει. Ωραία. Διαβάσαμε χθες ότι ο τελικός ανάμεσα σε River θα γίνει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και ότι, ναι, και ότι έχουν προσκληθεί και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Διαβάζω λοιπόν σήμερα. Ότι είναι και παραγγελίες ο Μιλάδης. Όχι. Όχι, ότι δεν θα πάει. Ότι πιθανό ο Ρονάλντο να μην δώσει το παρόν, γιατί άνθρωποι από το φιλικό του έτσι. Θα λάμψει για τις απουσίες τους. Μεταφέρουν ότι είναι πολύ ακόμα νωρίς ο Ρονάλντο να δώσει το παρόν ξανά στο γήπεδο αυτό μετά την αποχώρησή του από το καλοκαίρι από τη Ρεάλ. Θα έχω παίξει 10 χρόνια στη Ρεάλ και θα θέλω να πάω και να πάω στο Μπερναμπέου. Όπου θέλει πάει, ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Ο Κριστιάνο κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι. Ό,τι σκέφτεται το κάνει. Βγάζει ένα ευαίσθητο προφίλ τώρα τέλος πάντων. Ναι. Ένα γλυκούλικο. Χαριτωμένο. Ξέρεις τι, σήμερα θα θέλω να μιλήσουμε 20 λεπτά για μπάσκετ. Να δούμε σε τέτοια Euroleague. Ναι. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι. Δεν έχω κλάσουμε. Καμία ελπίδα να πιάσω σημείο στη Euroleague, αλλά ό,τι πω, το αντίθετο πρέπει να παίξει το κοινό. Όλοι, αυτή το αντίθετο λοιπόν. Να πούμε όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε, ότι στη Euroleague, έτσι, Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης, σε 10 αγώνες, όπως και όλοι έχουν 10 αγώνες, έτσι, η Φενέρ έχει 18 βαθμούς, η ΤΣΣΚΑ έχει 18 και η Ρεάλ έχει 16. Είναι σήμερα οι τρεις πρώτες, μαζί με την Ανατολού Εφές, η Ρεάλ. Για πες τα 5 μάτς λοιπόν που έχει σήμερα. Ξεκινάμε 8 η ώρα. Ξεκινάμε με το παιχνίδι. Ζαλγκίρης με τον Ολυμπιακό. Ζαλγκίρης πέρσι τι μάθη τον έκανε τον Ολυμπιακό, ε. Στα ίσα είναι και μεγάλο το ποσοστό, παιδιά. Ζαλγκίρης. 1,87. Καλά θυμάμαι. Ο Άσος είναι στο 1,87 αυτή τη στιγμή. Οπότε είσαι, και το διπλό είναι στο 1,94. Μαζί τα σημεία. Είναι κοντά. Μάχη σώμα με σώμα. Ζαλγκίρης, καλύτερη ομάδα. Όχι, Ολυμπιακός είναι καλός, φίλε. Ναι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχουν καλύτερους παίκτες. Ωραία, τοποθετήθηκες. Θα σε αφήσω να διασυρθείς μόνος σου σήμερα, εγώ θα ακούω. Θα απολαμβάνω. Πώς θα πιάσουμε το 20 λεπτό. Ναι, θα το πιάσουμε, εντάξει. Εντάξει για αυτά. Θα βαφτίσουμε το. Όχι, θα βαφτίσουμε το 4λεπτο, 20 λεπτό. Ολυμπιακό και εγώ, τίποτα. Ανέβω. Είπα ξύπα. Τι στην Ελλάδα. Το λέγαμε και τα αλλάζουμε. Θα παίξω Ολυμπιακό. Ζαλγκίρης, εσύ Ολυμπιακό εγώ. Ωραία, πάμε. Μετά έχουμε 8 η ώρα πάλι. Εν μεταξύ, άμα ήταν μόνο ένα μάτς, θα είχαμε πιάσει σίγουρα σαν εκπομπή κάτι. Καλά, ναι. Είναι σαν το over-under. Πληρώνει παράταση, αλλά σου λέω τώρα, ναι. Συνέχισε. Μετά έχουμε Νταρουσάφακα με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νάτος ο Σφερόπουλος, ο οποίος έμεινε πλατεία Σκρά, Παοκτσάκι, άρρωστο. Και ένα 41 το διπλό της Μακάμπι. Δεν το ακουμπάς τώρα. Όχι, θα τον παίξουμε τον Παοκτσάκι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, θα το παίξω εγώ το Παοκτσάκι. Διπλό και ένα 41. Ωραία, εγώ θα παίξω τον Σάφακα. Έτσι. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει η αντίθεση που κάνετε. Πού είναι, πόσο είναι ο Άσος, πάνω από 2,52. Ναι. Μοιράζει η Γκολμπέτρε. Η Γκολμπέτ τίποτα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν ήταν μεγάλο τελέχη και ο ιδιοκτήτης, μοιράζει τα χρήματα. Ο άνθρωπος λέει γιορτές είναι, Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει, ας κάνω εγώ τον Άγιο Βασίλη, ας ντυθώ. Οι Εβραίοι τέτοιες εποχές είναι στραβωμένοι γιατί έχετε γιορτή που τους δίνει στα νεύρα, να ξέρεις. Που δίνουν λεφτά, ε. Με αγάπης και τα γνωστά. Αυτά, ναι. Όλος ο κόσμος μια αγκαλιά. Και το πνεύμα. Εμένα το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν με χωράει, να ξέρεις. Ναι, ούτε εμένα. Ναι. Ούτε εμένα. Έχω πάρει δύο άσους, έχεις πάρει δύο διπλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μετά έχουμε την Μπούντο Νότ. Ναι, αυτή. Αυτή με την Μπαρτσελόνα.
Μπαρτσελόνα. Σόφη, είσαι σε εκπληκτική κατάσταση. Συνέχισε έτσι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τίποτα. Κανένα. Είσαι μια χαρούλα. Μπαρτσελόνα. Είπα να το πούμε άλλη νότα. Γεια μας, κύριε Στάβο μας. Τι, τα ταβάνια σε βλέπω, κοιτάς. Είναι μικρό το διπλό. Το παρατάμε, δεν το βλέπουμε. Ναι. Ας μην παίξουμε και ένα. Τόσα πιάσαμε άλλο στις τελευταίες ημέρες. Συνέχισε. Πάμε μετά 9.30 ώρα. Έχουμε το παιχνίδι Bayern με την Κίνικη. Να τη ασάρα μου. Να τη ασάρα μου, να τη. Τι ξύλο έχω να φω. Άσο και. Τι άσο και. Και πόσο και. 1.47 είναι ο άσος. Να λέμε και τα ποσοστά. Και το διπλό είναι στο 2.69. Εγώ Bayern θα σας στηρίξω εδώ. Βλέπεις Bayern ή βλέπεις σύννεφα ή δεν βλέπεις τίποτα. Bayern βλέπω. Γιατί νομίζω ότι θα πατήσω Σβέντ. Ναι, ο Σβέντ αυτός μας έβαλε και το βάλαμε την άλλη φορά και μας έστειλε στο γάμα. Που βάζει πόντους και δεν βάλε μισό. Στο προηγούμενο είχε βάλει 40. Άσε με το προηγούμενο και τα πάμε. Θα πούμε πάρε 20 πόντους από το προηγούμενο και βάλω τους αυτούς τους 8 που έβαλε. Και έβαλε 28. Τι κρατάει κάβα. 19, ναι, πάρει, εντάξει, αυτά δεν τα. Συνέχισε. Ναι, έχει 10 assist. Τι ωραία, είσαι δημοσιογράφος, μου αρέσει. Συνέχισε. Και έχουμε και έναν τελευταίο αγώνα σήμερα, 10 παρατέταρτο, Μιλάνο με τα Γκραν Κανάρια. Με τάγκραν, έρχονται όλα τα γκραν. Είναι όλα. Όλα. Όλα τα γκραν πάνε εκεί. Με τάγκραν, ξέρετε, με θυμίζει αυτά που δίνουν ραντεβού μερικοί σε μεγάλα μαγαζιά. Αυτό με αρρωσταίνει. Δίνει παράδειγμα ραντεβού στο Everest. Έτσι, το οποίο είναι στη γωνία που φεύγουμε για Χαλκιδική, το μεγάλο αριστερά. Και σε λέει ο άλλο 12.30 ώρα στα Everest. Δηλαδή, του λέω, αδελφέ, η κοπέ, έχει καμιά 6-7 Everest εκεί. Στο, ενικός είναι. Στο, ένα είναι το Everest εκεί. Ή δίνεις σε όλα τα Everest της πόλης, πάνε και κάπου θα έρθω. Στα γνήσια τα Everest. Στα γνήσια. Στα Ιμαλάια. Ναι. Στα Ιμαλάια, στους πρόποδες και στην κορυφή από πάνω, στο Everest. Αυτό είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Πουλήσει κάτι. Παρακαλώ. Ακούμε σε ζωντανή μετάδοση το Στάβο να μιλάει σε τηλεφωνική εταιρεία. Η οποία ζητάνε δανεικά. Μετά τις 3, γιατί στον αέρα. Ο Στάβος λοιπόν αρνείται να δώσει πεισματικά τα δανεικά. Δέχεται πίεση από τη στιγματική, από την εισπρακτική εταιρεία και μάλλον βρίζοντάς τη. Χάνθη. Από τη Χάνθη. Είναι χαμένα, αναξιοποιητά, νεανικά χρήματα. Όχι, δεν είναι χρήματα, εκτός αν δεν να μου δώσουν χρήματα. Έπρεπε να πεις. Πίστευα ότι είναι από τη γνωστή αλυσίδα υποδημάτων που περιμένουν κάτι πούτσικα που παρήγγειλα. Μάλιστα. Μεθαύριο είναι ο τηλεμαραθώνιος υπέρ Σταύρου. Δεν τα χρειάζεται σε τίποτα. Απλά θέλει να έχει μια κάβα, επειδή τώρα έχει μια ψυχολογική στο φόρτιση. Γάμο θα το κάνω αυτό, ρε. 200.000 over 200.000 πρέπει στο γάμο. Κανόνες τους καλεσμένους, εσύ θα κανονίσεις. Ναι, το βάζεις και στη στιγμή τέτοια. Στέλνω στοίχημα. Μια φορά ήμουν σε μια μεγάλη δίκη στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο τέος παράγοντα, ο οποίος τέλος πάντων έμπλεξε στα νήματα της δικαιοσύνης. Για κάποιον να διευκρίνει το λόγο. Ναι, κακουργηματικές πράξεις και διάφορα. Και ενώ περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου, εγώ βγήκα με ένα μπλοκάκι, ένα στυλό και έδινα over-under τα χρόνια. Over 10, under 10. Και με βλέπαν οι άνθρωποι στο εδόλιο. Με κοιτούσαν, μου λέει: Έχεις πρόβλημα κανονικό. Λέω: Το ξέρω, εσείς δεν το ξέρετε. Τελικά παίχτηκε over 10 για όλους και χάσανε. Βγήκε under. Άντε, μη είχαμε ένα διπλό τελικό. Χθες είχε NBA, δεν έχουμε κοιμηθεί δευτερόλεπτο. Όχι, αυτά ήταν. Πέντε μάτσι ημέρα. Πέντε μάτσι ημέρα. Βέβαια, τι από όλη την Ευρωλίγα μέχρι το τέλος. Όλα τα μάτσι Ευρωλίγα θα πούμε. Πέντε μάτσα, γιατί συνεχίζουμε και μιλάμε για μπάσκετ. Είπαμε Ευρωλίγα, αλλά θα μιλήσουμε και για NBA. NBA, ξενυχτήσαμε αδελφάκι μου, εσύ κοιμόσουνα. Ποιος κοιμόταν. Τι, άσε, ήσουν. Απολάμβανες εκεί με τον Μορφέα μαζί συνεργαζόσασταν. Τι, θα μιλάμε κάθε μία ώρα το βράδυ για να σε δω πάνω κοιμάσαι, να δω σε τι κατάσταση είσαι. Μάλιστα, το ένα μάτι τελείωνε, το άλλο άρχιζε. Εδώ μιλάμε για λύσα κακή. Δεν σταματούσε μισό. Και σήμερα τα ξημερώματα πάλι. Και over, και over 150 πόντου βάλτο και 250 πόντου βάλτο και over 238. Και αμά τι πάθαμε. Χωρίς άμυνες. Και δεν είναι αυτό. Χάνει κάποιο κάποια χρήματα. Έτσι, α υποθέσουμε στη μεγάλη στιγματική εταιρεία. Όταν κερδίζει, όλα καλά. Είπαμε. Στο κέρδο είναι, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ και εσένα που σε ξεχάσαμε. Πιες και εσύ μια μπύρα. Όταν χάνει η ψυχοθεραπεία. Και αμάν τι πάθαμε και δεν ξαναπαίζω ποτέ στη ζωή μου. Εγώ το γελίο το άτομο. Πρώτα απ' όλα το κάνω εγώ αυτό, έτσι. Και κλείνει αυτός ο φάκελος. Να κοιτάξουμε μπροστά. Τι ψέματα, Θεέ μου. Τι ψέματα. Το έχω σκέφτομαι δυνατά. Είναι σαν το καζίνο που φεύγει κάποιος χαμένος. Έτσι, με πρώτο τον υποφαινόμενο. Έτσι. Και πού θα πάμε τώρα. Ποτέ ξανά δεν ξαναπερνάω απ' έξω. Περιμετρικά στα 15 χιλιόμετρα. Και μόλις πάρεις τα πρώτα σου
χρήματα, είτε είναι αυτά 10 ευρώ είτε 100.000 ευρώ, σκέφτεσαι να πας φωτοβολίδα. Δεν μιλάς με άνθρωπο κατευθείαν. Μπαίνεις στο αμάξι και το αμάξι πάει μόνο του. Παρκάρει και διακτηνίζεσαι πάνω από τα βιολιά. Με τον όρο βιολιά είναι τα στοιχηματικά παιχνίδια. Τι έκανες στο γενιάτικο. Τι έκανες στα νύχια ο Τσάδος. Έβαλα μια χρυσή πινελιά στα νύχια μου. Τα στόλισα και αυτά. Γιατί δεν βασίλει ο Άγιο Βασίλη να κάθεται πάνω. Δεν ήθελα ο Άγιο Βασίλη. Σταυράκι μου, να ξέρεις ότι αύριο έτσι, θα σας αφήσω μόνους. Θα εκδράμω. Θα πάω να κάνω bungee jumping. Οπωσδήποτε. Παραπέντε. Bungee jumping. Ναι. Αν δεν δω βίντεο. Και κρυφτό θα πάω να παίξω. Κρυφτό το δέχομαι. Έχω κλείσει φυσικά στους πρόποδες ενός βουνού με τα χιόνια του, με τα γνωστά του, έτσι, χαρτοπεξία ανελέητη. Θα ξεκινήσουμε από αύριο καλή με ώρα πιζέλια, μετά την εκπομπή. Εννοείται. Ναι, ναι, που δεν θα σταματάμε καθόλου και ενδιάμεσα θα υπάρχουν λουκούλια γεύματα. Τριήμερη είναι η χαρτοπεξία, 72 ώρες είναι ο στόχος. Πώς πάει ο ένας εκδρομή για κάτι, αλλά ενδιάμεσα θα περνάει μαγικά, να ξέρεις. Κάποιος που θα τελειώσει στο 2ωρο. Ναι, μπορεί να τελειώσει και πολύ νωρίτερα. Ναι, λέω εγώ τώρα ένα αισιόδοξο σενάριο. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ξέρεις, κάποτε, να ξέρετε, όπως είναι η ζωή, είναι και οι χαρτοπαίκτες μεταξύ τους. Οι οποίοι χαρτοπαίκτες, να ξέρεις ότι οι 9 στους 10 είναι extra large. Εννοείται. Είναι extra large. Γιατί κοιτάνε γενικότερα τη ζωή, έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Και θα ασχοληθούμε με αυτό το άθλημα. Από το τριήμερο αυτό. Οπότε θα ακούω τα προγνωστικά σου. Αγωνία θα παίξετε. Αγωνία και ξέρει. Αγωνία με λαχτά. Ξέρεις το Όλι Βασκόπουλο. Α, ναι, γιατί είσαι φαν σίγουρα Άντζελα Γκερέκου, δεν πιστεύω να μην είσαι Άντζελα. Η Άντζελα, φίλε, εγώ την είδα τώρα κοντά γυναικάρα. Στα Νίαρ 60, θεά. Να, έτσι. Είναι η Ελληνίδα Μόνικα Μπελούτσι για μένα, κατά την άποψή μου. Περπατάει στα πλακόστοτα της Κέρκυρας. Και φεύγουν τα πλακόστοτα. Είναι λογικό. Δεν υπάρχει Κερκυραίος που να μην την κράζει. Μίσος, πραγματικό. Α, δεν το ήξερα, γιατί έτσι. Γιατί έτσι είναι οι κλειστές κοινωνίες. Ναι. Είναι αυτό. Κανείς προφήτης στον τόπο του. Αυτά. Για τα γνωστά. Η ηρέμηση όμως, φίλε. Στην αγκαλιά του Τόλι εδώ και μια 20ετία δεν είναι μαζί. Σίγουρα είναι 20. Μάλλον και λίγα χρόνια. Το ξέρεις τι έκανε εσύ, ο Θεός. Όχι, ηρέμηση, αδελφάκι μου. Οι βασιλικές πληροφορίες. Όχι, αυτά θα μαθαινόταν εύκολα. Ναι. Άστε. Και άμα είναι ξύπνια. Όχι, είναι ξύπνια. Διετέλεσε και υπουργός. Πώς θα γίνει. Πασόκ, Μεγάλο Πασόκ, φίλε. Τεράστιο. Το οποίο Πασόκ ήξερε να διαφυλάξει τα στελέχη του. Τώρα αρχίζουν και την πληρώνουν μερικά μαζεμένα. Για πες τώρα τι γίνεται με ΠΑΟΚ. Τίποτα, φίλε, είναι τεράστια ομάδα. Ένα σύλλογο ο οποίο κάνει διαφορά. Ένα πραγματικό πρωταθλητή. Έτσι. Ένα DNA. Φίλε, εγώ το πηγαίνω σε πολλά στέκια κάθε μέρα. Αυτό που αφογκράζομαι από όλου του ΠΑΟΞΙΔΕ, υπάρχει ένα έντονο προβληματισμό. Δεν βάζει όμω κανένα ΠΑΟΞΙΔΕ στη ζυγαριά και το κομμάτι κούραση. Οι παίκτε παίζουν από τι 24 Ιουλίου, από πότε ξεκίνησαν να παίζουν. Υπάρχει και άλλοι που δεν βάζουν όλοι. Γιατί όταν αγαπάς κάτι και το κρίνεις, πρέπει να τα βάζεις όλα μέσα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Γιατί ξέρεις ότι 9 στους 10 φίλους μας τους απασχολεί ο ΠΑΟΚ τα 2/3 της ημέρας τους. Ακριβώς. Όταν λοιπόν κρίνεις την ομάδα, θα σκεφτείς. Ρε φίλε, είναι η περσινή ομάδα, ναι. Τι λιγότερο είχαμε πέρσι, την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, πώς ζητάς εσύ η περσινή ομάδα να σηκώσει και πρωτάθλημα και Ευρώπη και ξεκίνημα χωρίς προετοιμασία ουσιαστικά, γιατί μπήκε στα παιχνίδια χωρίς να έχει πάρει βοήθεια από τις μεταγραφές. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πολύ λίγα λόγια είπες τα πάντα. Ήσουν πολύ ουσιαστικός και περιεκτικός. Πάντα, φίλε, και αυτό με πληρώνουν, αδρά. Ναι, ναι. Να ξέρεις, είναι η ουσία. Και ο πιο αδάης καταλαβαίνει. Πίεσε ναι. Ακόμα το απόσταγμα. Αυτό. Πάτησε στα σταφύλια και βγήκε Και βγήκε και η καλή χρονιά. Ναι. Η καλή χρονιά, όχι. Δεύτερο εξάμεινο με βροχές. Αυτό ακριβώς. Κολμπέτ είναι μαζί μας στο αριστούργημα, στο στοιχηματικό πεδίο. Πατήστε τα κουμπιά, θα πρέπει να είναι το σλόγγαν. Ναι. Πατήστε τα, έτσι. Πατήστε τα μόνο τα. Και ειδικά σήμερα, έτσι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όλα κλειστά. Οπότε σπίτι. Και όλα κλειστά και όταν κάνει κρύο, πράγμα. Όταν δεν είμαστε σπίτι, Σοφία, δεν τα πατάμε καθόλου. Τέλος μας κρατάνε σπίτι. Τώρα με τα τάμπλετ και με τα κινητά μπορείς να πατάς από παντού, από που είσαι, στα μπουζούκια. Αν είσαι, παίζεις λίγο NBA το βράδυ. Γιατί όχι. Γιατί να μην βγάλεις το μπουκάλι ή να μην το πληρώσεις, να έχεις και να ψάχνεις πώς θα πιστολιάσεις. Χίλια πράγματα μπορείς να σκεφτείς. Και αν τα χάσαμε και τι έγινε. Σωστό και αυτό. Με ένα τι κάνει, παίζω τώρα, αδελφάκι μου, δεν βλέπεις ότι με διασκεδάζουν. Καλά, σε διασκεδάζουν. Εμείς συνδυάζουμε το τεπνό με το ωφελή μου. Πόσες φορές έχεις παίξει για να βγάλεις το μπουκάλι και πόσες φορές το πλήρωσες διπλό. Ποσοστά. Βασικά δεν παίζω για το μπουκάλι. Ξεκινάμε για τα βασικά. Άλλο αυτό, ναι. Παίζω για το μαγαζί. Για την αγορά του μαγαζιού. Ναι. Για την αγορά του μαγαζιού ή κρυφτείτε, ξανακρυφτείτε. Μ' αρέσει να παίζω ενώ είμαι σε μαγαζί. Είναι ωραία περίπτωση γιατί είναι έξτρα το ενδιαφέρον.
Ξαφνικά κάποιο εκεί που μιλάμε με ένα φίλο ή με μία φίλη και είμαστε κανονικά και ανταλλάσσουμε τρόπο. Ξαφνικά αρχίζει το μηδίασμα στα χείλη να γίνεται χαμόγελο, το χαμόγελο να γίνεται έπαρση και με μάγο θεωρώ το βρίσκει. Να εδώ υποκληθείτε, τι να κάνουν οι 12 θεοί του Ολύμπου. Και μόλι έχει το φουσκέτο το ανάποδο, τι καραγκιόζη είμαι εγώ. Βγήκαμε έξω να περάσουμε καλά και παίζουμε. Είναι δυνατόν, σαν να έχουν τελειώσει οι μέρες. Τα αποφθέγματα αρχίζουν, τα λεφτά τελειώνουν, τα στοιχήματα ποτέ. Τα γνωστά. Δεν θυμάμαι να έχω παίξει live όταν είμαι στα μπουζούκια. Να το κάνεις. Το κάνεις. Πολύ όμορφια. Πολύ ωραία περίπτωση. Βάλτε στη ζωή σου τα δίχτυα. Γιατί εκεί που βλέπεις την τραγουδίστρια, βλέπεις τον τραγουδιστή, μιλάς με το δίπλα, βλέπεις. Το έβαλε τον γκολ. Οι Corinthians. Γιατί το βράδυ είναι αυτές. Βραζιλίες, Αργεντινές. Οι Corinthians over the under, να τραγουδάει άλλοι. Όχι, δεν τους το έχω πει. Αυτό γιατί να μην το κάνουμε. Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει αυτό. Θα βασικά σέβομαι τις δουλειές των καλλιτεχνών. Έχεις κάνει και πάνω. Άμα με το Διονύση μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί μπορεί να έχει παίξει και το ίδιο και να ρωτήσει. Δευτέρα βράδυ πόσο είναι, αδελφέ, ακριβώς. Δευτέρα βράδυ πόσο είναι η Corinthians. Αχ, Μπόκα. Διονύση, αυτό δεν το έχουμε δουλέψει. Το στοιχηματικό σου ξέ. Αχ, μωρέ Μπόκα. Κάποτε μιλούσες για πολλά. Με την Μπόκα, ξέρεις τι έχει γίνει. Φίλος μου. Τεράστιος παίκτης του στοιχήματος. Τεράστιος όμως μιλάμε, έτσι. Μόνος του κάλυπτε νομό ολόκληρο. Είχα πεπιστεί ότι ήταν γεννημένος στον Buenos Aires. Δεν υπήρχε μέρα, οπότε έπαιζε φυσικά, έτσι, που να μην έπαιζε την Μπόκα. Το λέω εκεί, εσείς στη γειτονία. Δεν υπήρχε. Θεωρούσε ότι η Μπόκα είναι κάτι το οποίο δεν χάνει ποτέ, ας πούμε. Μπόκα, River, Μπόκα. Μπόκα, Αργεντίνο Τζούνιο, Μπόκα. Με όλες. Racing Club, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπόκα. Ναι, Μπόκα. Μέσα έξω, έτσι. Και μιλάμε για στρέμματα. Την Μπόκα που πήραμε τον Ντόλμπερκ. Για Παρασίνα. Ντόλμπερκ. Στο 4-4. Το πάω Κάεκ. Πρώτη αγωνιστική. Έβαλε και γκολ εκείνη την ημέρα. Ναι, έφαγε και 4. Και ο Βαλέντσι έβαλε γκολ. Ναι. Και είπα θεφράση. Και ο Ντέμις έβαλε γκολ. Ντέμις πρώτη. Ένα και είναι και. Πρώτο δευτερόλεπτο. Και ο Μαραγκός το 1-1 με φάουλ απευθείας. Από τι θυμάμαι, ο Σπύρος. Ωραίο παίκτη ο Σπύρος Μαραγκός. Ναι, να αναφερθούμε λίγο στον Σπύρο Μαραγκό. Ωραίο χαφ. Ένα κλασικό οκτάβο δεκάρι. Είναι ακριβώς το μετέχμιο που φεύγουν τα δεκάρια τα αργά. Όχι, οκτάβο δεκάρι. Ερχόταν και στον γκολ. Πάσα, είχε και τελικές πάσεις σε όλα. Σε όλα. Ναι. Ας το είπε στον Άγιο άνθρωπο. Είπαμε, Σκαρτάδος, υποκληθείτε. Ναι. Και είπαμε, είναι το μόνο μελανό σημείο της διοίκησης της ΠΑΕ που δεν εκμεταλλεύεται το Γιώργο του Σκαρτάδο σε οποιαδήποτε θέση. Ο Γιώργος Σκαρτάδος είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ, είναι ήταν εμβληματικός αρχηγός. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάπου. Αυτή είναι η ταπεινή άποψη και τη δική μου και η δική μου και τη εκπομπή, φαντάζομαι. Μεγάλη παιχτούρα. 10 χρόνια. Μαζί με τον Κωστίκο, μας με. 10 χρόνια απίστευτης προσφοράς. Ουσιαστικής. Και, συνέχεια, και χωρίς να έχει κανένα χάρισμα. Άμα το δεις σαν παίχτη, έτσι, ούτε δυνατός, ούτε γρήγορος. Ούτε. Ναι, γλυκό. Το γλυκός δεν είναι χάρισμα. Γλυκό είναι και το σαβαγλάκι. Γλυκό είναι και το καταΐφι. Ήτανε. Δεν είχε κάτι στον υπέρτατο βαθμό. Μυαλό. Ναι, μυαλό ακριβώς. Εκτός από αυτό. Το μυαλό το έχει. Και τεχνική είχε πολύ υψηλό επίπεδο για την εποχή, φίλε. Ακόμα και με το κεφάλι. Πάντα σημάδευε. Πάντα ήταν. Δηλαδή είχε μετά τον Μπρίγκοβιτς, αυτό που είπες, νομίζω ναι, ότι είναι ο πιο καλός κεφαλοσφαιριστής και το Σαράφι, βέβαια, στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Κεφαλός. Εμένα να ανεβούμε μια θέση πάνω πέρα από το οκτάρι του Σκαρτάδου. Ξέρεις ποιο σέντερφο με εγωίτευε στον ΠΑΟΚ και στεναχωρέθηκα πολύ που έφυγε. Ο Μίετσελ, φίλε. Μια χρονιά του Μίετσελ. Ναι, μια χρονιά. Ο Μίετσελ ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Όπως και για σέντερφορ, είχε έναν ο Ηρακλής, έναν Ισλανδό, τον Κρέταρσον. Φίλε, ήταν μια παιχτούρα αυτός ο Κρέταρσον. Απίστευτη παιχτούρα. Αυτόν έπρεπε να τον δουλέψουμε τότε. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ, πάμε για αποκτήσεις 2-3 παιχτών τώρα, έτοιμοι για την εντεκάδα. Εσύ έχεις ρεπορτάζ, φίλε. Εγώ έχω ρεπορτάζ παρασκηνιακό, σου είπα. Εσύ έχεις το άλλο. Θέλω να δω πόσο μπορεί να ταυτιστεί το παρασκήνιο με αυτά που λέγονται προς τα έξω. Εμένα, ό,τι και να μου λένε, δεν τα πιστεύω. Α, είσαι κάθετος. Μέχρι να δω τον παίκτη να είναι. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάω με τρεις ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο και οι τρεις θα παίξουν δεκάδα. Με τον Λουτσέσκου. Ναι, και οι τρεις λέω θα παίξουν δεκάδα. Δεν σκέφτεται έτσι αυτός. Εντάξει. Θα τους βάλει στο rotation, δεν θα τους βάλει να είναι, πώς το λένε. Εντάξει, με την έννοια εντεκάδα, λέω δεν θα είναι ο Πασχαλάκης με τον Κρέσπο που αυτή τη στιγμή είναι η αντικατάστατη και ο Βαρέλα. Δηλαδή ο Λιμιός δεν είναι βασικός αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ. Δεν λέγεται βασικός. Ναι, μοιράζεται χρόνο με τον Ζαμπά ουσιαστικά. Ναι. Είναι βασικός παίκτης. Όλοι αυτοί. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 παίκτες βασικούς. 16. Και πάλι δεν είναι αρκετοί. Ναι, δεν είναι αρκετοί. Θα έπρεπε να έχει περισσότερους ενεργούς στη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ενώ μιλάμε για ΠΑΟΚ, δεχόμαστε πίεση για το διάλειμμα, εξωτερικές κινήσεις, να γίνει το διάλειμμα. Το απολαυστικό γλυκό, μικρό, light. Μόλις ενημερώθηκα ότι ο φίλος μου ο Σταύρος θα πάει σε μοναστήρι πρωί Κυριακής να κάνει εκεί πέρα τα γνωστά του όπως πρέπει. Εντάξει, μπράβο Σταύρο. Δεν μας είπες για το μάτι όμως τι έγινε. Πήγα. Πήγε στο μάτι, εξήγησε μας τι πλήρωσες, ποιες είναι οι. Λοιπόν, άκου τις διαδικασίες όλες. Ναι. Το κατά της Βασχανίας γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στην Εκκλησία του Κυρίου και Μεθοδίου. Πού είναι αυτή? Δεν τα πει. Στο Μακεδονία Παλάς απέναντι και Διαγώνια. Α, έχω πάει. Πάνω σε... στο δρόμο. Δεν μπορεί, θα έχει πάει καμιά βάφτιση. Κάνα γάμο. Γάμο ενός φίλου. Ναι. Καλή εκκλησία. Χώρισε βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν ήταν και τυχερή η εκκλησία. Εγώ φίλε μου πάντρεψα 5 και χώρισαν 4, το 80%. Εγώ είμαι στο 99, στο 10. Όχι πάντρεψα εγώ, α, που είναι κοντινό κύκλο. Ναι. Όχι κοντινό κύκλο. Μπορείς να κάνεις και τα έξοδα και να χωρίζουν. Α, ναι. Ναι, κάναμε κοντινό κύκλο. Και αυτό στη Θεσσαλονίκη να το αλλάξουμε λίγο, να το κάνουμε σαν την Κρήτη. Στην Κρήτη τους κουμπάρους, γιατί τους επιλέγουν το ζευγάρι, έτσι. Τους πληρώνουν. Δεν πληρώνουν κουμπάρι. Και μετά συγχωρίζετε, χωρίσαμε. Και τι έκανε που χωρίσατε εσείς? Και εμείς τι γίνεται? Οι επενδύσεις. Και ενώ ξεκινάς για άλλο κουμπάρο, που έρχεται άλλο στη διαδρομή, χωρίζει αυτή, βρίσκει έναν άλλον. Και μετά συγκουμπάρο με τον άλλον. Για τις τεθλασμένες. Κατάλαβε, δεν το ξέρεις τον άλλον. Κατάλαβε. Σου τυχε. Βέβαια με έτυχε. Ήταν πολύ καλή περίπτωση η αλλαγή, εντάξει. Ναι. Δόξα, ήταν πάρα πολύ ναι. Ήμασταν τυχεροί. Γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σε μια ηλικία πλέον, Σταύρο, που πρέπει κατά τη διάρκεια της μέρας να κάνουμε όσα περισσότερα θέλω μας και όχι όσα περισσότερα πρέπει. Κουραστήκαμε. Τα πρέπει θα τα κάνουν οι 25-30 άριδες, τα νέα παιδιά. Έτσι. Ο Κίμων. Ανακηρύσω από την εκπομπή επισήμως τον τέος ταξιτζή Κίμων, το μεγαλύτερο λέση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Χθες, να σε πω μόνο αυτό για να πέσει συμπερασματικά. Ο Κίμων, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες, ότι είναι αρτιμελής. Χέρια, πόδια, μάτια, όλα. Δύο, κανονικά. Λοιπόν, έκανα ραντεβού χθες με τον πατέρα του και του ζήτησε επισήμως, τον είπε: είμαι ένα λέση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και του ζήτησε 4.000 το μήνα για να μην κουνιέται. Εντάξει, το νούμερο δεν είναι μεγάλο. Ναι. Ο πατέρας τι απάντησε? Ο πατέρας του δεν τον αναγνωρίζει πλέον. Πάει να κάνει, πώς το λένε, χαρτί ότι δεν είναι γιος του. Ναι, δεν τον θέλω. Δεν έχει να αρνηθεί. Κάποτε παλιότερα για να πηγαίνουν στα νησιά τα κοντινά. Υπέγραφαν κάποια χαρτιά. Εσύ είσαι πολύ μικρή, δεν τα ξέρεις αυτά. Και το λέει: δεν θέλω να είσαι γιος μου. Κλείνουμε το κομμάτι Κίμωνα. Αυτό είναι. Το μεγαλύτερο βρίσκο όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Τον είχα το βάδι σπίτι και παραγγέλνει συνέχεια. Τώρα ποιο τα πληρώνει αυτά που έρχονται συνεχώς? Έλα. Αυτό το έλαβε. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Αυτό. Η χειρότερη έκφραση. Έτσι, κυνή. Σταματήστε να τη λέτε αυτήν. Κυνή. Δεν έχει ανάγκη αυτός. Όλοι έχουν ανάγκη. Δεν ξέρετε καθένας τι κρύβει μέσα του. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαγιά χωρίς εισαγωγικά, έτσι, να χαμογελάς, ενώ ψυχολογικά μέσα σου είσαι άστα να πάνε άστα. Για να μην πω την άλλη λέξη που ξεκινάει από γάμι και τελειώνει σε τά. Δεν την είπες, αυτό έχει σημασία. Δεν την είπα, φίλε, το σε δεν το είπα. Αυτό σου λέω, Βάλαμε τη φαντασία να δουλέψει. Όποια φαντασία. Ναι. Αφού ασχοληθήκαμε και με το ένθετο Κίμωνα, δεν έχει πιάσει Λεπαντελέ. Λεπαντελέ. Το οποίο χθες έμπλεξα. Ένα παστίτσιο με μαγνήτησε. Έχασες, χθες να ξέρεις. Και πήγα σπίτι. Ναι, και πολύ καλά έκανες όμως. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα, αλλά με την καλή έννοια. Ναι. Δηλαδή το μπρος γκρεμός κύριε, να φανταστείτε ότι ήταν οι συναγρίδες και το πίσω ήταν το παστίτσιο. Ναι, κέρδισε το παστίτσιο. 0-1 το παστίτσιο. Συναγρίδα παστίτσιο 0-1. Ναι. Τώρα εγώ εδώ θα έπαιζα ανατροπή. Ότι θα πάμε μετά για συναγρίδες. Ότι θα δουλέψουν διπλή συναγρίδα για να το κάνεις κάποια στιγμή. Η ανατροπή. Η αυτοκτονία. Ένας 50χρονος, τέος μεγαλοεπιχειρηματίας, μην μπορώντας να αντέξει τις αντίξωες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τα τελευταία 10 χρόνια, διαλέγει το δύσκολο δρόμο της αυτοκτονίας. Είναι το καινούργιο έργο, και το διαφημίζουμε, στον Αντένα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αμέσως μετά. Όχι στον Αντένα είναι αυτό, γιατί μετά θα το κλέψει ο Πρόεδρος. Θα πάει ο Πρόεδρος, κατάλαβες, που έχει την οικονομική δυνατότητα, θα τους αγοράσει όλους. Τώρα που λέμε για Πρόεδρο, θα τον αποθεώσουμε για ακόμα μια φορά. Θυμάσαι τότε που είχε κατηγορηθεί σαν λαγός, τότε που μαζευτήκαν σε ένα σπίτι μέσα και τον είπε κάποιος ότι είναι λαγός και ανεβάζει τις τιμές. Μια δημοκρατία και ο Μαρινάκης. Ναι, παιδί μου, είναι λαγός, ανεβάζει τις τιμές, γιατί είχε πάρει μια άδεια ο Αλαφούζος και λέει: τι με είπανε λαγό? Ωραία, λέει. Αγοράζω όλα τα κανάλια. Ναι. Φέρτε και το Μέγα, ακόμα πες το δεν υπήρχε, γιατί και τότε σε άθλια κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι. Φέρτε μου λέει, και τον Αντένα και τον Σταρ και τον Άλφα και του αγοράζω όλου και του τρει. Πόσο κάνετε? Εγώ που είμαι λαγός. Είπε ο άλλος λαγό. Ναι. Λαγό.
Ακόμα για να ξέρεις πόση κακία, που το ξέρεις φυσικά, απίθμενη υπάρχει στο βοηλαδικό χώρο, υπάρχουν άτομα, οργανισμοί, ομάδες, κακοί άνθρωποι που λένε το Σαββίδι μπροστινό. Ναι, μιλάμε για βλάκες. Δηλαδή μιλάμε για βλάκες, οι οποίοι φτιάχνουν τα βλακόμετρα το ένα μετά το άλλο και δεν τους προλαβαίνεις. Mm. Δηλαδή φωνάζουν οι Κινέζοι, κύριοι δεν σας προλαβαίνουμε, αλλάξαμε την κλίμακα, δεν ασχολούμαστε με εσάς. Δηλαδή το βάζουν οι άνθρωποι στο 100, το σπάνε, 150, το σπάνε, 200, το σπάνε. Είσαι σαν τραπέζι. Ναι. Για να μεταφέρουμε λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μας ακούει κατά λάθος κανείς, που δεν νομίζω. Ωραία. Δεν τους θέλουμε να μας ακούει. Ναι. Είμαι σε τραπέζι και ακούς κάποιον να λέει και ο Σαββίδης που είναι μπροστινός. Τι νιώθω από μέσα μου, τι θέλω. Όχι, ας το σου πω εγώ. Ναι. Λες αυτομάτως, δε φίλε, που να το σου βλάκας. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Βασικά το βλέπεις κατευθείαν με το στυλάκι που παίρνει. Ναι. Συνήθως είναι εξευγεντισμένος. Ναι, αυτό το στυλάκι. Ναι. Και πάει γλυκά να στο περάσει, έντεχνα. Ναι. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, αφού λέμε για Βοσκόπουλο σήμερα, συνεχίζουμε σε Βοσκόπουλο. Ναι. Μετά από την ανάλογα την κατάσταση που θα είμαι, ή θα το τρολάρω για να τον πάω να τα πει όλα, μην έχει πρόβλημα πηγαίνω το σπίτι του. Αμά τι δεν είπα. Ή θα πει, ή θα ακούσει, δεν θα φάει τέτοιο πέσιμο που δεν θα έχει αντίλογο. Εγώ θεωρώ ότι εγώ η δικιά μου άποψη θα έκανα εγώ η επίθεση. Εγώ δεν πάω ο χαρακτήρα μου, επειδή είναι εξαιρετικά παραμυθικό, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή και σε διπλανό τραπέζι να είμαι που δεν μου άρεσε και ακούσω κάτι τέτοιο, θα κάνω την επίθεσή μου τηλεκτική πάντα, έτσι. Ναι. Και πάντα με επιχειρήματα. Πάντα επιχειρήματα, φίλε. Ναι. Αυτό πάντα είναι το Α και το Ω. Γιατί, κύριοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε για τον Ιβάν το Σαββίδι ότι κάθε άτομο στη διάρκεια τη ζωή του διαγράφει μια καμπύλη δημιουργία και πρόοδου, τη οποία το ύψο καθορίζεται ανάλογα από το μέγεθο των ηθικών εφοδίων. Σαν τέτοιο ηθικό εφόδιο είναι η εργατικότητα του Προέδρου. Με βάση την εργατικότητα, δούλεψε. Ναι. Πες ότι τα λέω απ' έξω αυτά. Εννοείται ότι τα λες απ' έξω. Γιατί αν θα τους τυπήσω κάτι, μην τα διαβάζει, μην αποκλείεται. Ξύλο, σφαλιάρα. Θες το ξαναπώ. Ναι. Όχι. Εντάξει είναι. Αλλά υπάρχουν όντως άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχουμε κάτι μπροστά μας και μιλάμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ δεν είχα ποτέ χαρτί μπροστά μου. Μέχρι τίποτα έχω χαρτί. Όχι, τίποτα. Είσαι. Αυτό μου αρέσει κιόλας. Ποιο χαρτί. Να κάνουμε τώρα τι. Να διαβάσουμε, μου είπε και το είπα. Σόφι, η Γκολμπέτ μας έχει σταθερά μέσα στην αγκαλιά της. Σταθερά. Ναι. Όλους. Πες, παίξτε λοιπόν, λέει. Παίξτε και εδώ είμαστε εμείς. Αυξήστε το εισόδημά σας ή διαζευτικό κουκουλωθείτε. Από εσάς εξαρτάται. Με τα χεράκια σας. Τα κουμπάκια εσείς τα πατάτε. Δεν παίρνουμε εμείς τα κουμπιά και τα πατάμε. Ξεκάθαρα. Και σας δείχνουμε το φεγγάρι. Μην κοιτάτε το δάχτυλο. Μπορείτε να κουκουλωθείτε, ας πούμε. Κουκουλωθείτε μέσα πετώντας τα κουμπιά. Ναι. Θα κάτσε τα αναπαυτικά στον καναπέ. Ευρωλίγκα, ρουλετίτσε, jackpot. Όχι μόνο Ευρωλίγκα, έχουμε και φυσικά και το καζίνο. Έχουμε φρουτάκια, έχουμε TV bet, έχουμε live καζίνο. Μπορεί κάποιο να θέλει να περάσει πιο ευχάριστη την ώρα του, να μην θέλει να στοιχηματίσει. Εκεί, ειδικά στο live καζίνο, η ευχαρίστηση αγγίζει την τελειότητα στο καζίνο όταν πηγαίνει. Όταν η μπύλια γυρνάει. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραία περνάει ο κόσμο. 25 δευτερόλεπτα κρατάει. Η πιο δυνατή μπύλια 35 δευτερόλεπτα. Όχι δύναμη. Ναι. Ένα λόγο που θα τη ρίξει. Η μπύλια δεν θα τη ρίξει, άμα τη ρίξει δυνατά. Άλλε φορέ κάνει 18 στροφέ. Κάποιο που σε κυνηγούσε επειδή την έχει δυνατά επίτηδε, το κατάλαβε. Σε παρακαλώ, κατευθείαν. Εγώ συζητάω πριν ρίξει. Ναι. Φίλε, τα λεφτά ξεκινάζει. Όταν πα, καλησπέρα, καλησπέρα στον τίλερ. Ναι. Ή την τίλερ, μπορεί και γυναίκα. Ναι. Άκου, αδελφέ, εμεί αυτά τα λεφτά εδώ που να παίξουμε δεν τα έχουμε κλέψει. Ή όταν τα έχουμε κλέψει, λέμε είναι όλα κλεμμένα. Του λε την αλήθεια πάντα. Ναι. Πρέπει να κερδίσουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Το κατάλαβε, το κατάλαβα. Ναι. Θα είσαι εδώ, θα εστιάζει. Εντάξει το μυαλό σου που να είναι, θα σε κρουπιέρει να κάνει τη δουλειά σου κανονικά. Και πάμε. Έτσι ξεκινάει. Πάντα ξεκινάς, μέσα σου λες δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ένα, δύο, τρία. Αλλά έρχεται η κορύφωση. Η κορύφωση της αηδίας. Μην έρθει λοιπόν η κορύφωση. Και μετά αρχίζει τις ερωτήσεις τις ρητορικές. Πώς γίνεται να την ρίξεις τη μπύλια 5 φορές από εκεί και δεν τη φέρεις μια φορά από εδώ. Τι γίνεται. Τι κάνεις, ναι. Άνοιξε το. Άγιο παιδί. Πιο σιγά, πιο δυνατά. Ναι. Πάμε τη βάλει με το χέρι. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι ακούνε. Είναι μέρος της δουλειάς τους, φίλε, να ακούνε. Έχουν κάνει φροντιστήριο και σε αυτό. Ναι. Και σε αυτό. Θα σε πει αυτό, θα του πει αυτό. Όλα τα έχουν κάνει, φίλε, τι νομίζεις. Επιστήμη. Μήπως θεωρείς ότι μέσα στο καζίνο πουλάνε τίποτα τυριά, κασέρια, και κάνουν κανένα εμπόριο. ξέρω εγώ, μήπως φαντάζεσαι κάτι τέτοιο. Πώς ζουνε δηλαδή από εκεί χίλια άτομα. Κάποτε όταν ξεκίνησε και μιλάω για το καζίνο του Σοκεμό τη Πόλη, είχε 1.200 άτομα προσωπικό. Το απεριορίστηκαν, 500-600, κάπου τόσο είναι. Δεν όλα είναι αυτά τα άτομα, για πάρει και κανένα πολλαπλασιασμό, πώς θα πληρωθούν. Ναι, χρειάζεται να μαζευτούν νούμερα. Πώς θα πληρωθούν, χωρίς να πουλάνε τίποτα. Όχι, εντάξει. Και εδώ έχουν βάλει και event, έχει πολύ καλό εστιατόριο. Τι ώρα το πριβέ, τι ώρα το γνώσαμε. Τι γαριδούλε. Φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο. Φέρε και εκείνο.
Με Πλιάκο. Πλιάκο, Πλιάκο θέλω να ξέρεις. Ναι, και εγώ θέλω. Ναι. Θα το κάνουμε μεταγραφή του χρόνου. Άστε. Ναι, θέλω Πλιάκο. Θα αγοράσω το ραδιόφωνο και μου αρέσει το Πλιάκο ότι είναι κλασικός τύπος της αντίπαλης ομάδος. Ναι, ναι. Με το γνωστό προσωνύμιο. Ναι. Έτσι. Και το στηρίζει όμως. Το στηρίζει, λέει, το είμαι αυτό. Ναι. Μ' αρέσει εμένα. Είμαι σύχαμα, λέει. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, 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 ναι. Συγκρίνει, δηλαδή, το λες, ο Πάοκ πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ναι, αλλά εμείς. Ναι, εμείς η Μαδρίτη. Πριν ολοκληρώσεις, θα σε χτυπήσει. Κασέτα. Ή τα τρία αυτά τα γνωστά. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, τα πούλμα που κατέβηκαν στο Αρτέτη και η Περούτζια. Και τελειώσαμε. Και το πέναλτι, ο καημένος αυτός ο Κεραμιδάς, δεν ξέρω αν ζει και ο άνθρωπος. Μακάρι να ζει χιλιά χρόνια. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε όλους τους ανθρώπους που είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε, μικρά οικολαπτώμενα παοκτσάκια που θα είστε, που είστε πάρα πολλά. Εσείς, παιδάκια μου, στο σχολείο είστε 23 άτομα και τα 18 είναι παοκτσίδες. Κάτσε, συνεχίστε το. Κάντε και το 19ο. Να είναι χαμογελαστό και αυτό. Να μεγαλώσει καλά. Και το 20ο. Και αυτό που δεν ασχολείται. Ναι, εντάξει. Ας έχει και δύο άλλα. Ας υπάρχει και το ποτάμι. Είναι σε εισαγωγικά. 6 χρονών και τι ομάδα είσαι, δεν ασχολούμαι. Ωραία, δεν μ' αρέσει. Ντροπή. Το μαζεύει το παιδί, του λες να σου πω, δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Ναι, δεν γίνεται να ασχολείσαι. Ναι. Αποφάσισε μετά. Με τι θα ασχολείσαι περισσότερο. Εκείνη η εποχή θα ασχολείσαι. Όχι θα ασχολείσαι. Ειδικά τώρα που ξεκινάει η δυναστεία. Ναι, η Τζοάν Κόλινς. Κοίτα, σε 20 ο χρόνια. Ο Κάρινγκτον. Σε 20 χρόνια υπολογίζω πανελλαδικά να είμαστε 22-23%. Τέλειο νούμερο. Όταν τώρα είμαστε. Στο 13. Μόνο 13% είμαστε πανελλαδικά. Λίγοι μου φαίνεται. Γεωγραφικά εδώ δεν είμαστε 13. Ναι, αλλά πανελλαδικά, ναι. Όλη την Ελλάδα. Και Ολυμπιακή πώς είναι, 40%. 28-30 κάπου εκεί. Και 25, να σου πω κάτι. Με βάση του τίτλου που έχουν πάρει. Είναι κάτω από εμάς, να ξέρεις. Θα το βάλω αυτό στοίχημα. Γιατί μάλλον συγγνώμη με εξήδες. Στην τελευταία μέτρηση ήταν κοντά στο 0,4-0,5 κάτω από εμάς. Και βέβαια εμπορικά εμείς είμαστε ένα κλικ πάνω γιατί εκφράζουμε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος. Ενώ αυτοί είναι δεξιά-αριστερά. Δεν είναι. Εκφράζουμε ένα γεωγραφικό πλάτος. Μ' αρέσει η εκπομπή. Γεωγραφικό πλάτος, είπες, άντε, πολύ μπροστά είσαι. Αυτό σου λέω, φίλε. Τι... Ναι, επίπεδο. Ο Βοράς είναι ΠΑΟΚ, τέλος. Ναι. Τι έκανε τώρα, τι είναι η ΑΕΚ. Τι είναι, ποιος, η Φιλαδέλφια. Η Δικελία. Η Δικελία, τι είναι. Έτσι είναι, φίλε, εμπορικά, οι διαφημιστικές έτσι σκέφτονται. Δεν θα πάει να δώσει μια στοιχηματική στην ΑΕΚ. Κάποιος κακεντρεχής μπορεί να πει ότι πρόεδρος της ΑΕΚ δουλεύει σε κανάλι του μεγάλου πρόεδρου. Ακριβώς αυτό θα πει. Και δεν είναι και τελική, είναι γεγονός. Και είναι γεγονός όμως. Ναι. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Και πληρώνεται και αδρά. Περισσότερο από όσα έπαιρνε στην ΑΕΚ. Γιατί ήταν έμιστος. Ναι, σαφώς. Και όπως πρέπει να είναι έμιστοι όλοι όσοι έχουν ρόλο. Ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψή σου αυτό. Δεν γίνεται τζάμπα. Θα βάλει το χέρι να είναι υψηλόμιστοι. Αλλιώς τα μέλια κάνουν βόλτα δεξιά και αριστερά. Και κανένας, μα κανένας. Εκτός από έναν, εγώ ξέρω παράγοντα του ΠΑΟΚ. Διετέλεσε και πρόεδρος, ο Νοόνο Ήτο. Χίλια μέλια να περάσουν από μπροστά. Δεν θα ακουμπήσει ποτέ τίποτα. Ποτέ. Ξεροκόμματο. Δηλαδή φτάνει σε σημείο να πει ηλίθιος αγόρι μου, δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, δεν θέλουμε πάρε να το κάτι. Πω. Ναι, δεν θα το πούμε όμως. Δεν θα πάρει ποτέ. Γιατί δεν είναι το παράδειγμα πώς αποφύγει. Ναι. Να στηρίξουμε οπωσδήποτε την ανακύκλωση Θεσσαλονίκη. Αλλάζω θέμα. Mm-hmm. Στη Θέρμη, οι βασιλιάδες ανακύκλωσης. Ο Κώστας και ο Νικολάκης ο Κωτίδης, χρόνια του πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά τον Νικόλα. Ναι. Νικόλας και Κώστας. Δίδυμο εκλογικό. Χρόνια πολλά και τον Κώστα, εντάξει. Με αδελφό Γιάννη, άλλο τρίδυμο. Το και στο Γιάννη χρόνια πολλά. Ο Γιάννης την 7 Ιανουαρίου πέθανε. Εντάξει και ο Κώστας 28 Μαΐου. Τίποτε είναι. Λοιπόν, νυχτερινή ζωή της πόλης σε πολύ μεγάλα κέφια. Έτσι, αύριο Παρασκευή, όρμα. Έχει το σάκι, το βουβά, φίξ. Έχει... Παρασκευή έχει μόνο μακρύ. Όχι, έχει και φίξ αύριο. Έχει και φίξ. Έχει και φίξ. Γιατί να δούμε. Φίξ ανανεωμένο πρόγραμμα θανάτου. Δεν μας βάλουμε όμως τη Ρέμβη όθονα, θα πάμε στο ναι. Φίξ εννοείται. Α, πράγμα. Ναι. Άρα. Ο Σάκης. Να σας πω, στείλτε κανένα χιλιάρικο ξεφτυλισμένο. Ο Σάκης. Μαζί με Στέλιο, με Ρόκο. Ρόκο Θεό, φίλε. Εκρηκτικό συνδυασμό Βεζούβιο. Πατιούνται. Εγώ, ο Ρόκο και ο Ζούκα, ακούμε τι μουσικέ. Να ξέρει. Σοβαρογίε. Με Ζούκα δεν σου ζητούσε κάτι. Ζούκα δεν καταλάβαινε τη μουσική. Άμα το ζητάω εγώ μουσική, τα ίδια θα κάνω. Ο Εχολήπτης καταπληκτικό. Σα κάνω τον έργο. Αφού αυτά ακούνε οι Εχολήπτες, τι ακούνε, βρε. Το γιατί με παράτησες, δεν μπορώ χωρίς εσένα και. Αυτό είναι ρεμπέτης, εντάξει, ακούει και δικό. Αχ, το ρεμπέτη το βλέπω το δικό μας και απ' όλα. Είναι ωραίος. Θα ακούς και Κανελίδου πόσο γλυκά με σκοτώνεις. Έτσι, τα πάντα. Τα πάντα όλα που λέει ο γνωστός Νικόλας. Χρόνια πολλά και στον Νικόλα. Στον Νικόλα, ρε φίλε. Να ο Αλέφαντος. Αυτή τη συζήτηση. Και τον Νίκο στην Ιδιούπολη. Γεια σου, Νίκο. Ο Νικόλας, τι ατάκεζε.
Σε όλους τους Νίκους γενικότερα. Στον Νίκο το δεξί μου. Το παλιό δεξί. Είχα δεξί, Νικόλα. Ναι. Από 8 χρονών είμαστε φίλοι. Από 8. 42 χρόνια. Τον έχω δεξί. Σε εξωτερικές μου εργασίες. Νίκος γνωστότερος ως δεξί. Το δεξί... κουκ πέτυχα. Πέτυχες κουκ. Στο Λονδίνο. Ναι, πάντου, πάντου κινεί το κουκ. Ναι, ναι. Στα Χάροντς. Στα πάντου που θα είναι. Ναι. Τα αγόραζε όλα. Σκούπα γενική. Σκούπα, ναι. Είναι υπερκαταναλωτικός. Έγραψε ψημπίλια γι' αυτό. Ναι. Ναι, εντάξει. Μην φανταστείς ότι μια δουλειά τα μάζεψε. Τα μάζεψε σιγά σιγά δουλεύοντας στην οικοδομή. Όχι. Ή στη θερμάστρεψη κρεβερίου. Όχι. Αυτό, ναι. Δεν το πίστεψε αυτό ποτέ. Δεν το Ο Κούκο, ο οποίος είναι μια συγκλονιστική προσωπικότητα, από 180 κιλά είναι μόλις 90. Αυτό πώς έγινε. Έκανε εγχείρηση. Α. Ναι. Πώς έγινε. Όχι, ήρθε ο μάγος και τον είπε: φέρε τα 100 κιλά εδώ, τα κρατάω. Και ας τα δώσω μετά όταν τα χρειαστεί σε κάποια στιγμή. Ναι, δεν θα δουλέψω με αυτή την εγχείρηση. Όχι, δεν το κάνω. Φοβάμαι εγώ, φίλε. Εγώ πολύ αυγό. Φοβάμαι σε τέτοια πράγματα. Τι φοβάμαι, σου κλείνω το στομάχι, δεν είναι τίποτα. Το στομάχι σου κλείνω. Εγώ δεν θέλω να το κλείνω το στομάχι. Ναι, άσχη, είναι κουβέντα, ναι, όχι βέβαια. Φοβάμαι. Ακόμα κλείνω το στομάχι. Εγώ, φίλε, άκου να δεις, όπως και εσύ, γιατί στα ίδια κιλά θα κινούμαστε σε λίγο κι εγώ. Ναι. Έτσι το βλέπω. Είσαι, κάνεις κι εσύ σταθερά πάχυνση. Ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Ήταν και το ευκολότερο από όλα. Ναι. Δηλαδή, κάνω πάχυνση, παιδιά. Ναι. Φαντάζεσαι ένα έργο να θέλεις να βάλεις κιλά ή να χάσεις κιλά. Όχι, στο μονομάχο, Ράσελ Κρόου. Έβαλε κιλά. Έβαλε κιλά για το έργο. Ναι, και τον πήγα στην Ελβετία, τον πλακώσανε σε κάτι αούσου του και έκανε μπλάτσα και τέτοια. Άρα έπρεπε να πάρει κιλά στην αρχή. Άρα εμείς για να χάσουμε κιλά πρέπει να γίνουμε ηθοποιοί τώρα στα over 50. Έβαλε κιλά. Ναι, εμείς θα υπάρχει κάποιο αντίστοιχο, κάποιο κόνσεπτ που θα πρέπει να χάσεις κιλά, δε στα έργο. Ναι, ποιο ρόλο να παίξουμε. Να παίξουμε, ξέρω εγώ, την Όλιβτη του που πάει τη γυναίκα. Ε? Που πάει, διάβαζε η μικρή. Διάβαζε. Παμαλάβες Ποπάι τουλάχιστον. Ποπάι διάβαζα, ναι. Πόλτο, τον Πόλτο το διάβαζες ποτέ? Όχι. Τον Πόλτο διάβαζες ποτέ? Όλη αυτή η προπαγάνδα για να τρώει το παιδί σπανάκι, αυτό το Ποπάι. Τη δουλειά. Και ερχόταν ο Πόλτο και τα ξεφτύλιζε όλα με το χάπι. Και... τα ισοπαίδανε ο Πόλτο. Τα ισοπαίδανε όλα. Ωραίος. Τι ωραία και να τα κόμιξ τα δικά μας. Αυτοί ναι. Μεγάλωσαν με άλλα κόμιξ σκληρά. Εμείς είχαμε ωραία πράγματα. Μίκι Μάους, Σεραφίνο, Τυραμόλα. Αυτά τα προλάβα κι εγώ κάποια. Ποια να προλάβεις 22 χρόνο κοριτσάκι τώρα. Μίκι Μάους δεν τα... 22 δύσκολα, 26. Εγώ σε κατεβάζω ρε Χαζούλα. Γιατί μετά αύριο μετά που θες 44, θα λες τότε δεν δάτε την εκπομπή. Η εκπομπή γινόταν το 2018. Δεν πειράζει. Και δεν πώς ψώφισε εκείνες. Α, δεν δε, έπαιζε και έκανε. Λες ότι είναι σκληρά τα παιδικά. Για πες μου λίγο τα τραγούδια τα παιδικά. Εμείς με τη μεγαλώσαμε. Πλέον. Εμείς με τη σφάκια μεγάλα. Κουνελάκι, κουνελάκι, ναι. Ξύλο που θα το φας. Να το ξύλο. Αυτό. Σούτια. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, έχει κι άλλο. Δεν θυμάσαι άλλο. Τώρα και ήταν και ένα δυσκόμα. Μικρό καράβι. Που ήταν αταξίδευτο. Ναι, είχε και τέτοιο. Τι ήταν. Και κάπου τους τρώνε, οι κανίβαλοι, κάτι στο τέλος. Κάτι στίχους. Α, και ο Κλέος πέφτει στο γενναίο. Ναι. Όλα είχαν μέσα υπόγεια βία, φίλε. Όλα. Οπότε το εν έτη 2018 εμφανίζεται ο Σταύρος, ο γνωστός μεγαλοδημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, να κυνηγήσει τα παιδικά ακούσματα. Έτσι, και να τα βγάλει ότι είχαν βία, παρήγαγαν βία. Παρήγαγαν βία. Πώς αλλιώς θα εξηγηθεί τότε στην Τούμπα πηγαίναμε όταν δεν είχε αντίπαλους οπαδούς και πλακωνόμασταν μεταξύ μας. Εντάξει, γελιότητα αυτό. Χωριζόμασταν στη μέση χωρίς κανένα λόγο. Τώρα που είπες Σταύρο χωρίς οπαδούς, αυτό το μέτρο της μετακίνησης των φιλάθρων, πόσο πίσω το πήγε το ποδόσφαιρο. 100 χρόνια. Δεν γίνεται, φίλε, τώρα. Εγώ θέλω να έχω τον Ολυμπιακό απέναντί μου, τον ΑΕΚΤΣΙ, τον Αυγιανό, τον Ηρακλειδέα σε λίγα χρόνια αν έρθει ή του χρόνου. Κάποιον έχω απέναντί μου. Ναι. Και στα μέσα και στα έξω. Είναι ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, εκπληκτικό. Βγάζουμε το Λούκι εμείς γιατί είμαστε μόνοι. Ωραία. Δεν έχουμε δικούς μας. Τρώμε και τον Πινελίκη. Μαλώνουμε με τον κάθε χαζό. Δεν ξέρεις και εσύ σε κάθε πόλη ποιος είναι ο χαζός. Και για να, για να δείξουμε την ανωτερότητά μας σαν εκπομπή, που είμαστε άρρωστοι παοκτσίδες και το γνωρίζουν όλοι πλέον αυτό. Έτσι. Πώς αυτό το συνέστημα που νιώσαμε τότε με το τρίποδο του Γιαννάκη στο παλέ, που ήμασταν μισή-μισή. Πανηγυρίζαμε γιορτές στον Ατάλο και κάνουν εκείνα τα 8 λάθη μαζεμένα. Έτσι, ναι, να δώσει την μπάλα. Να ξαναζήσουμε. Ναι, όχι, σε λέω όμως, σαν συνέστημα, φίλε. Ναι. Δες το δάσος. Μην βλέπεις το δέντρο. Είναι καταπληκτικό. Το πάνω κάτω. Το χιτσκοκικό το φινάλε. Είναι. Τα κρύα, τα ντουζ, τα σκοτσέζικα. Γιατί δεν ήμασταν μόνοι να ετοιμάζονται οι τράπουλες. Ναι, αν ήμασταν μόνοι μας, ωραία, θα μπαίναμε μέσα, θα σκοτώναμε 5-6 και θα φεύγαμε. Ενώ τώρα ήταν αλλιώς. Υπήρχε μια. Εσύ πιστεύεις, αν δεν είχε ο παδός του Άρη μέσα στο γήπεδο, δεν θα μπαίναμε εκείνη τη μέρα. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ. Μεγάλο σοκ. Ίσως από τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου. Μέσα στις 15 χειρότερες αναμφίβολα είναι αυτή. Την οποία είχα βάλει και μυθικό στίχημα για την εποχή, να ξέρεις. Αληθινή ιστορία λέω. Είχα βάλει 300.000 δραχμές. Αυτό πρέπει να εκτελήσετε το 86-87, από την κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ήμουν 20 χρονών δηλαδή.
300.000 είναι τα νούμερα. Ένα μηνιάτικο. Ναι. Δεν ήταν ένα μηνιάτικο. Κάνεις λάθος που ήταν ένα μηνιάτικο. Ένα μηνιάτικο, μέσο μηνιάτικο εκείνη την εποχή δεν ξεπερνούσε τις 70.000 δραχμές. Αυτά ήταν. Τέσσερα μηνιάτικα βάλτα. Εγώ θυμάμαι, ήταν πολλά τα λεφτά. Θα σε έλεγα. Έχω καλή μνήμη, δόξα τω Θεώ, δεν θυμάμαι και τι φοβούσα. Και ένα και δέκα κερδίζουν καμιά 9 πόντους. Mm. Και αρχίζω και σκέφτομαι κιόλας. Δηλαδή, ενώ πανηγυρίζω και γιορτές και το ένα και το άλλο, και πού θα ξοδευτούν τα λεφτά. Και αυτό και εκεί και να. Και η Κατερίνα να τη βγάλουμε έξω, λόγω χάρη, κλεμμένο το όνομα, η Ανούλα. Η Χαρά, η Βαβάρα, να, η Νικολέτα. Να, το κοινό δεν υπήρχε κάτι σάουτ, κάτι που μας δίνει δυνατότητα call bet να κάνουμε. Και μερικό και ολικό να τα λέμε αυτά. Αυτό δεν ήταν στίχημα σε εταιρεία, στοιχηματική, ήταν Μαριανό. Ξεκινάμε τα βασικά, ήταν αυτό στην πεδιάδα, ούτε ένα 60 ούτε ένα 40. 300.000 με 300.000, ποιος θα κερδίσει, απλά είναι τα πράγματα. Και μετά και 300 δεν παίρνεις και 300 δίνεις. Και αμέσως που πάμε στη γνωστή τεταβασίλαβη λέξη, κου-κου-λο-μα, από εδώ. Είπαμε, όλα στο μάξιμουμ τα ζούμε εμείς. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Απόλυτη θλίψη, απόλυτη ευτυχία. Ξεκίνησαν τα έργα, ξεκίνησε το τρυπάνι. Είναι ένα μήνυμα για να πάρουμε το δρόμο μας. Κάτι δρόμους. Η Goldbet. Goldbet, πέστε τα εσείς για Goldbet. Στηρίξτε την. Καθημερινά μαζί μας, Δευτέρα με Παρασκευή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καζινάκι, καζινάκι θα δουλέψουμε. Καζινάκι. Σήμερα θα δουλέψουμε καζινάκι, είπαμε. Έχει μεγάλη γκάμα από φρουτάκια, live casino, TV bet. Φυσικά όσοι θέλετε μπορείτε να στοιχηματίσετε. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Έχουμε υποδρομίες, κοινοδρομίες. Έχουμε live στοίχημα. Κοινοδρομίες για όσους δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν. Είναι τα σκυλάκια. Τα σκυλιά. Τα σκυλάκια. Και δεν είναι κανείς, είναι κάτι σκυλάκια που αν τρέξουν σε πιάνουν. Ναι. Στο δεν είναι ακριβώς σκυλάκια. Έχουμε πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν και με αγώνες πριν την έναρξη. Έχουμε cash out, μπορεί να μην είσαι σίγουρος. Μερικό και ολικό. Μερικό να πούμε τι είναι. Παίζει ένα δελτίο. Αλλά μετά λες. Είναι να πάρει 450 ευρώ. Έκανα και λάθος. Επιλέγεις μερικό cash out, αλλά το δελτίο σου συνεχίζει να είναι κανονικά τρέχον. Οπότε, αν έχεις τύχη, έχεις πάρει ένα ήδη ποσό, οπότε είσαι εξασφαλισμένος και κερδίζει και το δελτίο σου μετά. Το μερικό cash out δεν το δουλεύω. Λάθος κάνεις, βάλτε στη ζωή σου. Πας για 5 εκατοστάρικα, φίλε, και είναι το μάτσο 85. Βγάζεις τα 250, βγήκαν τα 250, βγήκαν στο λογαριασμό και τα άλλα 250 παίζουν κανονικά. Αναλογικό το ποσοστό σου, προχωράς. Ναι, είναι εγωιστικό, δεν έχει να κάνει με την ουσία του μαθηματικού. Όλα τα καταστρέφει ο εγωισμός. Ραντεβού εδώ αύριο 2 η ώρα πάλι. Καλό μεσημέρι.